Με βασικά θέματα το εμπόριο, την κλιματική αλλαγή και την κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συναντώνται στις Βρυξέλλες Ευρωπαίοι και Αφρικανοί ηγέτες που λαμβάνουν μέρος στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Στόχος της συνάντησης είναι να προχωρήσει η συνεργασία των δύο εταίρων πέρα από το επίπεδο της επίγουσας ανθρωπιστικής ή αναπτυξιακής βοήθειας. Η Ευρώπη έχει μεγάλη εμπειρία στην καλλιέργεια και την επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων. Adding value to agricultural products. Εμείς από την άλλη έχουμε τη γη. Επομένως μπορούμε να ενωθούμε και να κερδίσουμε και οι δύο, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εταίρος της Αφρικής με 140 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθεια στο διάστημα 2007-2013. Οι δύο πλευρές έθεσαν στόχο να οικοδομηθούν συνεργασίες σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Στην Αφρική, η κυβέρνηση του Τσάντ ανακοίνωσε την απόσυρση των στρατευμάτων της από την ειρηνευτική δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης που βρίσκεται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η ανακοίνωση έρχεται μετά από το χάος που δημιουργήθηκε το Σάββατο όταν στρατιώτες του Τσάντ άνοιξαν πύρ εναντίον πολιτών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 24.